Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Η πρώτη αρχαιολογική ανακάλυψη από τις νέες ανασκαφικές εργασίες που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο Σπήλαιο Μαρόνιας είναι γεγονός. Ο λόγος για τον εντοπισμό ενός αγκείου πόσης, το οποίο χρονολογείται στην εποχή του Χαλκού και ήρθε στο φως πριν από μερικές ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, ο κύριος Δίνος Χαριτόπουλος. Καλησπέρα κύριε Χαριτόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Πείτε μας για το εύρημα αυτό και από τις ανασκαφές αν αναμένετε και άλλα εύρηματα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος για να σας πω πολλά πράγματα. Εγώ απλώς θα σας εκφράσω την χαρά μου και θα σας πω ότι υπάρχει μια μορφή δικαίωσης, γιατί δώσαμε έναν αγώνα μεγάλο ώστε αυτή η προσπάθεια που λέγεται ανάδειξη του σπηλαίου της Μαρόνιας να γίνει στην πράξη. Ξεκίνησαμε πριν από μήνες, για να μην σας πω και πριν μερικά χρόνια από την ώρα που αναλάβαμε, η συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Περιφέρεια. Ειδικά εγώ συναντήθηκα πάνω από 2-3 φορές με τον Διευθυντή της Φορείας Σπηλολογίας στην Αθήνα και πάρα πολλές φορές στην Θεσσαλονίκη. Αύριο θα έχουμε μια συνάντηση πάλι και οφείσαμε αυτή την κατάσταση. Βοηθήσαμε με τον τρόπο μας και με τους φοιτητές που με το αφέραμε και με τους αρχαιολόγους που φιλοξενήσαμε για να ξεκινήσουν οι έρευνες στο Σπήλαιο. Αυτό μας δικαιώνει το εύρημα, γιατί όχι εμάς φυσικά, τους επιστήμονες δικαιώνει, αλλά εμάς που στηρίζουμε την προσπάθεια μας ικανοποιεί, γιατί φαίνεται ότι υπήρχε ζωή στο Σπήλαιο πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και τώρα πλέον μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από την πολιτεία, ώστε να δώσουν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις ή να δουν πολύ πιο θετικά αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε από την αρχή της θητείας μας και την έχουμε τακτικοποιήσει τους τελευταίους μήνες. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό και αύριο θα είμαι στην Θεσσαλονίκη με τον κύριο Γεωργιάδη το Φώτη, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Φορείας της Πυρολογίας της Βορείου Ελλάδος. Θα έχουμε μια εκτενή συνεργασία για να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από εδώ και πέρα. Υπάρχουν χρήματα 750.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της μελέτης για την ανάδειξη του σπηλαίου. Νομίζω ότι αν γίνει η μελέτη θα είναι πολύ πιο εύκολο μετά να μπει σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε το ΕΣΠΑ, τις περιφέρειες, είτε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου. Κύριε Χαριτόπουλε, σαν Δημοτική Αρχή στηρίζετε όλη αυτή την προσπάθεια αφενός, αλλά και αφετέρου θα θέλαμε να μας πείτε ποια θέματα θα θέσετε εσείς στην εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας. Τίποτα. Εμείς θα θέσουμε απλώς, όχι ότι απλώς στηρίζουμε, ότι υπερθεματίζουμε και ότι προτρέπουμε. Για μας ήταν στόχος μας από την αρχή και λέγαμε, χωρίς να έχουμε βέβαια ιδιαίτερες γνώσεις και να ξέρουμε τι ευρήματα θα υπάρχουν, αυτά είναι θέματα επιστημόνων. Εμείς επιμέναμε και λέγαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αναδειχθεί. Δεν μπορεί να μένουν, και υπήρχαν χρήματα, δεν μπορεί να μένουν στα συντάρια ποσά που είναι για τέτοιους σκοπούς. Και η επιμονή μας και η υπομονή μας και θα έλεγα ας πούμε και η προσπάθειά μας δικαιώθηκε με την έννοια ότι υπογραφήκαν οι προγραμματικές, άρχισαν οι έρευνες, υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσει η μελέτη, βρέθηκε κάποιο εύρημα, αυτό ενισχύει την επιχειρηματολογία μας και προς το κέντρο και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη και να πούμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους ό,τι χρειαστούν να τους στηρίξουμε και στη συνέχεια. Κύριε Χαριτόπουλε, κατά τη διάρκεια της Υπουργού της Πολιτισμού είχαμε θέσει ένα θέμα όλοι οι δημοσιογράφοι και το θέμα της φύλαξης και της ασφάλειας του σπηλαίου. Έχει κάνει κάτι το Υπουργείο προς αυτήν την κατεύθυνση? Τώρα νομίζω ότι ναι, έχει, τι να σας πω, εντάξει, υπάρχει μια πόρτα εκεί, υπάρχει μια, έχει ασφαλιστεί λίγο, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι και πιο επιβεβλημένο να γίνει κάτι τέτοιο και να δούμε πώς θα το, και αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το θέσω για να δούμε πώς θα το αν μπορέσουμε να το πετύχουμε και αυτό. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαριτόπουλε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, αν έχω κάποια άλλα νότερα από τις συναντήσεις θα τα πούμε για να ενημερώσετε και τους τηλεθεατές σας. Θα είμαστε σε επαφή και θα περιμένουμε κύριε Χαριτόπουλε. Καλό σας βράδυ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι, ψηφίζοντας ένα πόρισμα κατά πέλτη κατά της Τουρκίας για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της δημοκρατίας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι, ψηφίζοντας ένα πόρισμα καταπέλτη κατά της Τουρκίας για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της δημοκρατίας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συντονισμένη η ελληνική αντιπροσωπεία υπό την επικεφαλή Ντόρα Μπακογιάννη κατέγραψε ουσιαστική θετική παρουσία σε όλα τα θέματα. Κατά τη συζήτηση, τον λόγο πήρε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, υποστηρίζοντας την έκθεση του Βρετανού συντηρητικού βουλευτή John Howell και του Μπόρις Σιλέβιτς και απαντώντας τον επικεφαλή της τουρκικής αντιπροσωπείας Αχμέτ Γκιλδίς και κάποιους υποστηρικτές του που προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω από τη γεωπολιτική σημασία της γείτονος για την Ευρώπη και ιδιαίτερα σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου επισήμανε ότι η Επιτροπή δεν συζητά την εξωτερική πολιτική ή τον διεθνή ρόλο της Τουρκίας, αλλά τη λειτουργία της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Τουρκίας, που όπως φαίνεται υπονομεύει την ίδια αλλά και τον διεθνή της ρόλο. Συγκεκριμένα τόνισε ότι η τελευταία αναθεώρηση του τουρκικού συντάγματος φαίνεται ότι τίναξε στον αέρα την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών που αποτελούν τη βάση κάθε σύγχρονης δημοκρατίας. Δημιουργήθηκε υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε ένα πρόσωπο, στον πρόεδρο. Καταργήθηκε ο Πρωθυπουργός, υποβαθμίστηκε το κοινοβούλιο και υπονομεύτηκε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι περιπτώσεις Καβαλά και Ντεμιρντάς, οι διώξεις κατά των βουλευτών της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα των Κούρδων, η παραβίαση δικαιωμάτων, η πίεση στην ελευθερία του τύπου, η απομάκρυνση από τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης κλπ. Είναι μερικά μόνο παραδείγματα που αναφέρονται στην έκθεση και τα επιβεβαιώνουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Η Επιτροπή μας δεν στοχεύει στο να συκοφαντήσει και να απομονώσει την Τουρκία, αλλά να συμβάλλει ώστε να ξαναβρει τον σωστό δρόμο προς τη δημοκρατία και τις κοινές αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε αυτήν την κριτική δεν απάντησε ουσιαστικά ο Τούρκος εισηγητής, με αποτέλεσμα να απορριφθούν σχεδόν ομόφωνα όλες οι τροπολογίες που υπέβαλε και να υπερψηφιστεί η έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Επίσης, η Επιτροπή υπερψήφισε σχετική πλήρως στοιχειοθετημένη έκθεση και του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για την Ουγγαρία, την οποία στήριξε το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών. Για ακόμη μια φορά, η Επιτροπή Εκπροσώπηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης απέδειξε πόσο σημαντικό και αποτελεσματικό είναι να δρούμε ενωτικά και συντονισμένα σε διεθνές επίπεδο για τα συμφέροντα και τη διεθνή εικόνα της Ελλάδος. Την άδεια λειτουργίας της νέας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου Μέρημνας ΑΜΕΑ Νοητικής Υστέρησης του νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι υπέγραψε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κ. Νικόλαος Τσαλκίδης, παρουσία του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή του Συλλόγου Ηλία Πιμενίδη και της υπεύθυνης λειτουργίας των μονάδων υποστηριζόμενης διαβίωσης και κοινωνικής λειτουργού, κ. Ιωάννα Ντίνα. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την άδεια λειτουργία τη Νέα Στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση του Συλλόγου Μέρημνας ΑΜΕΑ Νοητική Υστέρηση του νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι υπέγραψε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κ. Νικόλαος Τσαλκίδης, παρουσία του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή του Συλλόγου, κ. Ηλία Πιμενίδη και τη υπεύθυνη λειτουργία των στεγών υποστηριζόμενη διαβίωση κοινωνική λειτουργού, κ. Ιωάννα Ντίνα. Ο Σύλλογος Άγιοι Θεόδωροι λειτουργεί ήδη από τον Αύγουστο του 2020 με 20 συνολικά εργαζόμενους, προσφέροντας δωρεάν πολλαπλές υπηρεσίες φροντίδας και παραμονής σε 13 άτομα με νοητική αναπηρία. Η νέα πέμπτη κατά σειρά στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στον επόμενο μήνα. Θα φιλοξενήσει 3 ωφελούμενους με νοητική αναπηρία, ενώ σε αυτήν θα απασχολούνται 4 εργαζόμενοι. Καλή αρχή στη νέα στέγη, μια αρχή που μας έχει δίπλα σας και μαζί σας. Στόχος μας να είσαστε όλοι ισότιμα μέλη της ίδιας κοινωνίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμβάλαμε κι εμείς στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου. Μέσα σε αυτό το νέο σπίτι, οι συνάνθρωποι μας θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μια καλύτερη καθημερινότητα, ανέφερε σε δήλωσή του Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, κ. Τσαλκίδης. Την αποχώρησή του από την Προεδρία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, θέση την οποία υπηρέτησε για 24 συνολικά χρόνια, ανακοίνωσε χθες ο κ. Αλέξανδρος Τσαπέκος. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την αποχώρησή του από την Προεδρία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, θέση την οποία υπηρέτησε για 24 συνολικά χρόνια, ανακοίνωσε χθες ο Αλέξανδρος Τσαπέκος. Στην πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, ο κ. Τσαπέκος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. Ενώ έως και τις προσεχείς εκλογές που αναμένονται έως το τέλος του προσεχούς Νοέμβρη, ομοφόνος τη θέση του καταλαμβάνει ο μέχρι πρότινος γραμματέας του Συλλόγου, κ. Χρήστος Κουκάκης, την θέση του οποίου επίσης καταλαμβάνει ο κ. Γιάννης Γκαντής.
Η ανακοίνωση του κυρίου Τσαπέκου αναφέρει: «Αγαπητοί μου συνάδελφοι και αγαπητοί μου συμπολίτες, μετά από την 20ετή μου θητεία στο τιμόνι του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Ροδόπης, την οποία θεωρώ υπεραρκετή για να πω ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο μου ως πρόεδρος και όσα είχα να προσφέρω, πιστεύω ότι τα έδωσα, σας έκανα γνωστό ότι υπέβαλα την παρέτησή μου από το αξίωμα του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης και παραμένω ως απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρέτησή μου αυτή έγινε καθαρά με κριτήριο την ανανέωση και μόνο σε μια στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης πλέον έφτασε να απαρτίζεται από νέους και αξιόλογους συναδέλφους, οι οποίοι πιστεύω ακράδαντα ότι επάξια μπορούν να συνεχίσουν το έργο και να το πάνε ακόμα ψηλότερα, αρχής γενομένης από τις εκλογές που θα γίνουν τον ερχόμενο Νοέμβριο. Δηλώνω πως υπηρέτησα με την ψυχή μου το αξίωμα του Προέδρου και είμαι χαρούμενος που αυτή τη στιγμή υπάρχει ίσως το καλύτερο μέχρι σήμερα κλίμα σύμπνοιας και συνεννόησης εντός του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα είμαι πάντα δίπλα στο Σύλλογο και στους συναδέλφους μου, όπου και όποτε χρειαστούν τη βοήθειά μου. Ευχαριστώ την επί 12 χρόνια αντιπρόεδρό μας Γιουλδέν Χουσεϊνόγλου, τον επί 6 χρόνια γραμματέα μας κύριο Χρήστο Κουκάκη, τον ταμεία Ισμαήλ Σαρή Σακάλ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Ζωή Τσαπέκου, τον κύριο Γιάννη Γκαντή, την κυρία Ματίνα Ζούμα, την κυρία Κική Καρά και την κυρία Νεσέ Μουρτεζά, που στάθηκαν αρρωγή στη χάραξη της συνδικαλιστικής, της επαγγελματικής και της επιστημονικής μου πορείας στον τόπο μας. Δεν ξεχνώ όμως και τα δεκάδες υπόλοιπα μέλη των 8 διοικητικών συμβουλίων της θητείας μου. Τους ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και για την προσπάθειά τους στην επίτευξη των στόχων μας. Και η χαρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν αναλογίζομαι πως όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να είμαστε μια συνδικαλιστική ομάδα χωρίς κομματικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς. Όλοι μαζί ενωμένοι σε μια γροθιά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της φαρμακευτικής επιστήμης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου φαρμακοποιούς της Ροδόπης που μου εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα 24 χρόνια να τους εκπροσωπώ και είμαι σίγουρος ότι θα θυμούνται ότι πραγματικά έδωσα μάχες στον τομέα των διεκδικήσεων και δούλεψα χωρίς να παρεκκλίνω στο ελάχιστο από τα συνδικαλιστικά αλλά και από τα ηθικά μου καθήκοντα και πάντα με γνώμονα το δίκιο τους. Σε συνδυασμό βέβαια και με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των ασθενών μας. Δεν υπολόγισα ποτέ τον χρόνο που έκλεβα καθημερινά από την προσωπική μου και την επαγγελματική μου ζωή. Σχεδόν πάντα έδινα προτεραιότητα στην επίλυση των θεμάτων του Συλλόγου και μετά έβλεπα τα δικά μου. Τέλος, σας ενημερώνω ότι μετά την παρέτησή μου, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου εξέλεξε νέο πρόεδρο, τον κύριο Κουκάκη Χρήστο, μέχρι σήμερα γραμματέα του Συλλόγου, και νέο γραμματέα, τον κύριο Γιάννη Γκαντή. Τους οποίους τους συγχαίρω και τους εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους, όπως και να έχουν πολλές δυνάμεις και αντοχές ώστε να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα και να οδηγήσουν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη το σύλλογό μας σε νέες επιτυχίες. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ημέρες μνήμης 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργάνωσε συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, την Ασπασία Στρατηγού και την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ημέρες μνήμης 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργάνωσε συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, την Ασπασία Στρατηγού και την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης το απόγευμα της Τετάρτης. Ενώ χαιρετισμό στο κοινό απίθυνε ο Μητροπολίτης Ξάνθης κύριος Παντελεήμων, ο οποίος μίλησε για τις ημέρες μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. Ενώ αμέσως μετά ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Κουρτίδης, εκτός των άλλων, ευχαρίστησε όσους συνέλαβαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Να θυμίσουμε ότι θα ακολουθήσουν η θεατρική παράσταση Συλλέκτης Αγγέλων την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης και η ημερίδα με θέμα το χρονικό της Μικρασιατικής καταστροφής και εγκατάσταση στη Νέα Πατρίδα το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, οικία Μάνου Χατζηδάκη και ώρα 8.30 το απόγευμα. Ήταν απόψε στη Ξάνθη σε μια πολύ ωραία συναυλία με την Ιστουδιαδίνα. Είναι παιδιακή χρονιά,
είναι εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ενέταξε αυτό το πρόγραμμα στο πολιτιστικό του καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας και την ίδρυση και την εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή της Ξάνθης. Ήταν η στρατηγού μαζί με τον Πάση και την ορχήστρα ο Σιπιάντας, που έδωσε χαρά στον κόσμο μας και φυσικά μνήμες από τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο που συμμετείχε και που άρεσε και διασκέδασε. Η αποψινή εκδήλωση την οποία οργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης με την παρουσία διακεκριμένων καλλιτεχνών, τον Δημήτρη Βάση, την Ασπασία Στρατηγού και την γνωστή σε όλους μας Χοροδία Εστουδιαντίνα από τη Νέα Ιωνία του Βόλου. Αυτή είναι η εκδήλωση. Θα μας μεταφέρει απόψε στις αλυσμόνητες πατρίδες μας με την ευκαιρία της συζήρωσης 100 χρόνων από τη μεγαλύτερη τραγωδία την οποία υπέστη το ελληνικό γένος. Χιλιάδες άνθρωποι πρόγονοι μας τελείωσαν μαρτυρικά τη ζωή τους. Χιλιάδες ήρθαν εδώ στην μητέρα πατρίδα, μεταφέροντας τα όσια και τα ιερά της πίστεως μας, φέρνοντας την παράδοσή τους, τα είδη τους, τα έκτημά τους, τα οποία συνεχίζουμε εμείς σήμερα. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους, να μην επιτρέψει σε κανέναν λαό σε όλο τον πλανήτη να ζήσει την τραγωδία που έζησαν οι πρόγονοι.
Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια ανατομικής μας Γερμανίας και Θράκης γιατί εντάσσει στο πολιτιστικό καλοκαίρι αυτή τη συναυλία. Είναι μια εταιριακή χρονιά φέτος, από τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να μην ξεχνάμε τι έγινε πριν 100 χρόνια. Πριν 100 χρόνια, αυτοί που έφυγαν από τα παρέλα της Σμύρνης έφεραν μαζί τους λίγα υπάρχοντα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους. Είμαστε εδώ απόψε με την Σπινδιατίνα και τον μαέστρο της, τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, οι οποίοι μεταλαμπαδεύουν αυτά χρόνια. Τι παράδοση είμαστε και το παραδοσιακό τραγούδι. Για μένα είναι ίσως η καλύτερη ορχήστρα που έχουμε στην Ελλάδα, μας κάνει περήφανος και στο εξωτερικό. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη χθες 14 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην Ξάνθη στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, ένας άντρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλευαν τον δράστη διότι κατήχε ένα σακίδιο με 4 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβης συνολικού βάρους 684 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα κάναβης και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Στο σημείο αυτό, ας δούμε τα εφημερεύοντα και τα νυχτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.